στην τελική ευθεία προκειμένου να είναι απολύτως λειτουργικό και να μπορεί να αξιοποιηθεί και από την υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών όποτε χρειάζεται, βρίσκεται το αυτοματοποιημένο πλωτό μηχάνημα για τον καθαρισμό της παρόχθειας ζώνης της Παμβότιδας που κατασκεύασαν συμπολίτες μας. Μια δεύτερη δοκιμή του μηχανήματος που κατασκεύασαν Γιάννης Παξιμαδάκης και Άκης Κυριακόπουλος με την στήριξη της εταιρείας Νιτσιάκος έγινε την Τρίτη του Πάσχα παρουσία του Αντιδημάρχου Βασίλη Βλέτσα και του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβότιδας Φίλιππα Φίλιου. Αυτή τη φορά η δοκιμή έγινε με σύμμαχο τον καλό καιρό, ενώ στο διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη, πριν από 6 μήνες περίπου, έγιναν βελτιώσεις στη λειτουργία του μηχανήματος που περισυλλέγει τα επιπλέοντα σκουπίδια από την επιφάνεια της λίμνης. Την στήριξη του Δήμου Ιωαννιτών σε όλες τις ιδέες και προσπάθειες συλλόγων και πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της Παμβότιδας, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες που καταβάλει ο Δήμος, εξέφρασε ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Βλέτσας, επισημένοντας ότι το επόμενο διάστημα το προσωπικό θα εκπαιδευτεί ώστε να μπορεί να χειρίζεται το μηχάνημα και να έχει έτσι περισσότερες δυνατότητες για τον καθαρισμό της λίμνης. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η δεύτερη γενική δοκιμή του πλωτού τηλεκατευθυνόμενου σκάφους που κατασκεύασαν δύο συμπολίτες μας με την ευγενική χορηγία του κυρίου Νιτσιάκου και διαπιστώσαμε ότι το σκάφος είναι λειτουργικό, μπορεί να μας δώσει λύσεις για σκουπίδια τα οποία επιπλέον είναι αρκετά μέτρα μέσα από την όχθη της λίμνης. Επίσης μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο Δήμος Ιωαννιτών όλο αυτό το διάστημα κάνει μια επίμονη και μεθοδική προσπάθεια για τη λίμνη, Παμβότιδα. Το Δημαρχείο έχει ανοιχτεί την πόρτα για όλους τους φορείς και το Δημαρχείο αυτή τη στιγμή είναι τόπο συνάντηση όλων των περιβαλλοντικών φορέων και όλων των περιβαλλοντικών δράσεων. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και είναι ελπιδοφόρο ότι και οι συμπολίτες μας, όπως σήμερα οι δύο άνθρωποι που κατασκεύασαν το μηχάνημα, είναι κοντά μας και αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια. Είναι ελπιδοφόρο ότι πολλές εθελοντικές ομάδες δραστηριοποιούνται με αντικείμενο τη λίμνη και σιγά σιγά πιστεύουμε ότι μέρα με τη μέρα θα βελτιώνουμε την κατάσταση στη λίμνη Παμβότιδα. Στόχος είναι να καταστεί το σκάφος απολύτως λειτουργικό και σε δεύτερο χρόνο οι υπάλληλοι του φορέα θα εκπαιδευτούν προκειμένου να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο και ανά τα χρονικά διαστήματα να μπορούμε να το βγάζουμε κοντά στην όχθη της λίμνης. Από την πλευρά του, ο κύριος Φίλιος επανέλαβε τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την προστασία της λίμνης, η οποία, όπως σημείωσε, βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες περιόδους, όπως αποτυπώνεται και στις φυσικοχημικές παραμέτρους των αναλύσεων που γίνονται. Παράλληλα, απίθυνε κάλεσμα για ακόμη μια φορά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και πολύ περισσότερο εποφελούνται από την λίμνη να συμβάλλουν οικονομικά στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Λοιπόν, η προσπάθεια έχει ξεκινήσει καιρό. Νομίζω ότι τώρα έχουμε φτάσει στην τελική δοκιμή. Έχουμε πλέον ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Η παράκληση βέβαια είναι άλλη. Είναι να μην πετάμε σκουπίδια. Για αυτόν που θα πετάξει, εν πάση περιπτώσει, φροντίσαμε να έχουμε το μηχάνημα. Με την ευκαιρία όμως, θέλω να πω ότι η λίμνη αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη της φάση και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 3 επίγοντα ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι έχει πάρα πολύ ιχθυαλίευμα, έχει δηλαδή πολύ ψάρι μέσα, που σημαίνει ότι πρέπει να επιδοτηθούν οι ψαράδες, να συγκεντρώσουμε δρομίτσα που πρέπει να αφαιρεθεί, διότι υπάρχουν εκατομμύρια ψάρια μέσα, δεν κάνουν καλό. Και η δρομίτσα δεν είναι εμπορεύσιμο είδος. Πρέπει να αφαιρεθεί λοιπόν με ειδικό δίχτυ, ξέρουμε πώς γίνεται, για να ελαφρύνουμε λίγο το οικοσύστημα και κυρίως να μειώσουμε την κατανάλωση του ζωοπλακτών. Το δεύτερο που το έχω ζητήσει από καιρό είναι να βρεθεί μηχάνημα μεγάλο για την κοπή των καλαμιών, τη συγκέντρωσή του και την αφαίρεσή του να πηγαίνει στην παραλία για να μπορούμε να το παίρνουμε. Αυτό είναι μεγάλη ανάγκη. Πρέπει να ανοίξουμε σε πολλά σημεία στους καλαμιώνες διαδρόμους, ευνοούν τα ψάρια, ευνοούν τα πουλιά, ευνοούν τα πάντα. Φέτος είχαμε επίσης πάρα πολύ καλή
από ό,τι καταγράψαμε από το φορέα με τα ντρόν, είχαμε πάρα πολλά πουλιά που γεννήθηκαν καινούρια. Αυτό είναι καλό, που σημαίνει ότι το οικοσύστημα είναι ζωντανό, ζωηρό και, πώς θα το πούμε, και αυτοβελτιώνεται. Το τρίτο θέμα είναι ότι πρέπει να μπουν φραγές στις εξόδους των ομβρίων της πόλης. Οι 14 αγωγοί που βγάζουν τα όμβρια της πόλης κουβαλάνε και σκουπίδια από την πόλη. Υπάρχουν ειδικά δίχτυα που μπαίνουν στην έξοδο των αγωγών και κατακρατούν τα σκουπίδια. Όλο αυτό το πακέτο δεν φτάνει στις 500.000. Είναι ανάγκη λοιπόν να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο ως κατεπήγον, και στα πλαίσια αυτά, υπάρχουν και πολλά μικρότερα πράγματα που μπορούν να γίνουν, στα πλαίσια αυτά ήθελα να ζητήσω και τη συνδρομή, στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης όλων των επιχειρήσεων και των ανθρώπων του τουρισμού. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις ένα τόσο καλό εμπόρευμα, σε εισαγωγικά εμπόρευμα, που είναι η λίμνη, μια ομορφιά δηλαδή που μας χάρισε η φύση, μια ομορφιά που μας χάρισε η ιστορία, μια ομορφιά που μας χάρισε ο πολιτισμός μας, και να μην το φροντίζεις ξοδεύοντας και κάποια χρήματα. Αυτά τα χρήματα, όλοι όσοι κερδίζουν από τη λίμνη, θα πρέπει να δώσουν ένα ελάχιστο, ένα 0,2% δηλαδή, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε το οικοσύστημα αυτό. Δεν συζητάμε για τα μεγάλα πλάνα, τα οποία θέλουν πολλά χρήματα, θέλουν πολλά εκατομμύρια. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη κουβέντα που θα την κάνουμε άλλη φορά. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, καλώ όλους οι οποίοι κερδίζουν από τη λίμνη να ενισχύσουν το φορέα με μικροδωρές, δεν ζητάμε μεγάλα λεφτά, καταγεγραμμένα τα πάντα, εννοείται όλα, για να μπορέσουμε να κάνουμε μερικές δράσεις που είναι απαραίτητες σε αυτή τη φάση για να διατηρήσουμε και την καθαρότητα και τη διάβγεια του νερού, αλλά και συνολικά το οικοσύστημα.